Θα παραμείνουμε στο θέμα, γιατί μιλάμε για μια τεράστια οικολογική καταστροφή με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τη ζωή των ανθρώπων, αλλά και για την ζωή της Πανίδας και της Χλωρίδας της περιοχής. Μαζί μας ο βιολόγος και ορνιθολόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, ο κύριος Μιχάλης Δρετάκης. Καλησπέρα σας, κύριε Δρετάκη. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ προκαταβολικά για το γεγονός ότι θα μας βοηθήσετε απόψε να καταλάβουμε και εμείς, αλλά και οι τηλεθεατές μας, τι σημαίνει αυτή η καταστροφή στον Εύρο, αλλά γενικότερα τι σημαίνουν αυτές οι καταστροφές, γιατί δεν έχουν καεί και λίγες εκτάσεις τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, μέχρι τώρα στον Εύρο έχει γλιτώσει ένα ελάχιστο κομμάτι, στην ουσία, του δάσους της Δαδιάς. Απλά είναι αυτό το σημαντικότερο από όλα, γιατί έχει φιλοξενεί τις φωλιές των σπανίων αρπακτικών πουλιών, τα 36 από τα 38 είδη αρπακτικών πουλιών της Ευρώπης αναπαράγονται στην στενή αυτή περιοχή. Οπότε καταλαβαίνετε τι μεγάλη σημασία έχει να διαφυλαχτεί έστω ένας μικρός πυρήνας του Εθνικού Δρυμού, του Εθνικού Πάρκου της Δαδιάς. Παρ' όλα αυτά έχει καεί μια τεράστια έκταση, μεγαλύτερη πυρκαγιά ποτέ στην Ευρώπη, και για την ορνιθοπανία της περιοχής η απώλεια είναι τρομακτική. Κύριε Δρετάκη, επειδή πολύ συχνά ακούμε και τώρα αλλά και στο παρελθόν ότι αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή και όλοι το αντιλαμβανόμαστε, όμως εδώ πλέον η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Δηλαδή ο φυσικός της πλούτος, η χλωρίδα και η πανίδα της αφανίζεται. Δεν είναι ανεξάρτητη από την ανθρώπινη ζωή. Αυτό ακριβώς δηλαδή, θέλω να πω. Δεν μπορούμε να βάζουμε ένα όριο ο άνθρωπος να μην... Ναι, προφανώς ο άνθρωπος είναι πολύ σημαντικό να μην έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Αλλά έχουμε πάλι απώλειες και για τον άνθρωπο όταν έχουμε τέτοια φυσική καταστροφή. Γιατί το φυσικό κεφάλαιο στην ουσία είναι και οικονομικό, είναι και κοινωνικό κεφάλαιο για τη ζωή μιας περιοχής. Πάρα πολύ σημαντικό είναι αυτό που δίνει δύναμη και στην τοπική οικονομία και στην κοινωνία να υπάρχει συνέχεια σε αυτή την περιοχή. Άρα λοιπόν δεν θα σταθούμε μόνο στην ανθρώπινη ζωή, πρέπει να σταθούμε σε όλο το φυσικό πλούτο της περιοχής. Να υποθέσω ότι στον Εθνικό Δρυμό της Δαδιάς, αλλά και γενικότερα σε όλες αυτές τις δασικές εκτάσεις που έχουν καταστραφεί, υπήρχαν και πτηνά ή ζώα που κινδύνευαν σε εξαφάνιση. Δηλαδή, ο παγκόσμιος αριθμός τους έχει περιοριστεί αισθητά. Στη Δαδιά ειδικά έχουμε κάποια είδη που είναι απολύτως προστασίας και απειλούμενα παγκοσμίως, όπως είναι ο ασπροπάρης, όπως είναι ο μαυρόχυπας. Αλλά και σε άλλες περιοχές έχουμε αντίστοιχα είδη τοπικής ή εθνικής σημασίας. Είναι πολλά τα είδη. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο μέλλον, γιατί ούτως ή άλλως κάποια στιγμή αυτή η φωτιά, ό,τι και να κάψει, κάποια στιγμή θα σταματήσει. Πρέπει να δούμε τη συνέχεια. Το Εθνικό Πάρκο αυτό, της Δαδιάς, αλλά και όλα τα υπόλοιπες φυσικές περιοχές που κάηκαν, πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν ως τόποι φυσικής σημασίας όπως υπήρχαν. Δεν σημαίνει ότι επειδή κάηκε μια περιοχή δεν θα ξαναγίνει. Ο χρονικός προσδιορισμός του πότε θα επανέλθει η φύση στην πρώτερη κατάσταση διαφέρει από περιοχή σε περιοχή. Θα έλεγα όμως στην περιοχή της Δαδιάς ειδικά, επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι είναι τραχεία πεύκη, το αντίστοιχο είδος πεύκου που έχουμε και στην Κρήτη, αυτό έχει τη δυνατότητα να επανακάμψει σχετικά γρήγορα. Δηλαδή σε ένα χρονικό διάστημα 10-15 ετών θα είναι σε θέση να υπάρχουν φυτά που καρπίζουν. Σε 20-30 χρόνια θα να έχουμε ένα δάσος σχεδόν όπως αυτό που είχαμε. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν όμως ήδη που έχουν διαφορετικούς φυσικούς κύκλους, οπότε θέλουν πολύ περισσότερο χρόνο. Γι' αυτό ακούτε σε διάφορα μέσα να λένε για δεν θα ξαναγίνει, θέλει 150 χρόνια να ξαναγίνει κλπ. Αυτό αφορά ορισμένα είδη. Ορισμένα είδη όντως έχουν πολύ μεγαλύτερο κύκλο. Οι κύκλοι της ζωής, ξέρετε, δεν είναι αντίστοιχοι με τους κύκλους της ανθρώπινης ζωής. Βεβαίως. Που λέμε η γενιά μας δεν θα δει. Έχει τους δικούς τους ρυθμούς η φύση. Αυτές οι καταστροφές, κύριε Δρετάκη, επηρεάζουν τα αποδημητικά πτηνά να μην επηρεάζουν τα πάντα. Να μην επιστρέψουν, γνωρίζοντας ή βλέποντας ότι υπάρχει αυτή η καταστροφή. Κοιτάξτε, άλλα είδη θα επιστρέψουν ακριβώς επειδή υπάρχει φωτιά. Γιατί επειδή υπάρχει φωτιά, πολύ σύντομα, μέσα με τις πρώτες βροχές, θα αναπτυχθεί η μονοετής χλωρίδα. Δηλαδή τα ετήσια φυτά
που θα καρπίσουν. Mm-hmm. Αμέσως θα αναπτυχθούν κάποια είδη, λουλούδια, έντομα. Θα υπάρξει λοιπόν κάποια ζωή. Άρα θα υπάρξει τροφή και για μεταναστευτικά πουλιά. Δηλαδή κάποια είδη που θα αρπάξουν την ευκαιρία και θα. Όχι μόνο πουλιά και ρεπετά και άλλα ζώα. Όσα μπορούν να φτάσουν εκεί. Γιατί άλλα δεν θα μπορούν να φτάσουν γιατί έχει χαθεί τεράστια έκταση. Αλλά είδη για τον άνθρωπο, αυτή η καταστροφή τι σημαίνει? Δηλαδή, έχουμε δει ότι μετά από καταστροφικές φωτιές, δυστυχώς το χειμώνα έρχονται οι καταστροφικές πλημμύρες. Το έχουμε δει από πρώτο χέρι και εδώ στην Κρήτη. Υπάρχει πλέον ένας κίνδυνος για μια γενικευμένη περιβαλλοντική ανισορροπία στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια και τον επόμενο χειμώνα που είναι και πιο κοντά. Αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο διαχείρισης που κάνουμε γενικότερα στη φύση. Ας πούμε για τις περιοχές Natura. Δεν έχουμε ακόμα φτιάξει τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες σε τους διαχειριστικούς φορείς που πρέπει να κάνουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για αυτές τις περιοχές. Όχι μόνο για τις περιοχές Natura, αλλά γενικότερα για τη φύση. Η Δαδιά, για παράδειγμα, που είναι. Που είχε καθεστώς απόλυτης προστασίας, θα έπρεπε να είχε μια καλύτερη αντιμετώπιση σε περίπτωση φωτιάς για να μην επεκτείνεται η φωτιά. Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό? Δεν είμαι ειδικός στην πυροπροστασία, αλλά φαντάζομαι θα έπρεπε να υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό και οι κατάλληλες δράσεις ενώ υπήρχε η φωτιά. Δεν ξέρω αν έγινε σωστά. Μάλλον η πραγματικότητα δείχνει ότι αφέθηκαν κάποια πράγματα και ξέφυγαν. Στην Κρήτη, κύριε Δρετάκη, υπάρχουν αντίστοιχα παραδείγματα. Η αλήθεια είναι ότι η Κρήτη δεν έχει αυτές τις ζασώδεις εκτάσεις που έχει. Έχουμε όμως κάποιες περιοχές. Έχουμε όμως παραδείγματα που η αναγέννηση ήρθε γρήγορα. Να σας πω. Στην περίπτωση της στα νότια Λασιτιώτικα είχαμε μια τεράστια πυρκαγιά τη δεκαετία του 90. Περιοχή Σελάκανου, Μάλες. Αυτή η περιοχή έχει σε μεγάλο βαθμό επανέλθει. Εκτός από κάποιες περιοχές. Πόσα χρόνια μετά συνέβη αυτό, κύριε Δρετάκη? Ανάλογα την περιοχή και ανάλογα τις τοπικές. Γιατί αλλού φύτεψαν ελιές, αλλού βοσκήθηκε περισσότερο. Ανάλογα λοιπόν τη διαχείριση που έγινε, σε κάποιες περιοχές επανέλθει σχετικά γρήγορα, στα 10 χρόνια, και σε άλλες περιοχές επανακάπτει σιγά σιγά τώρα. Είναι θέμα καθαρά διαχείρισης. Πώς διαχειριζόμαστε τις εκτάσεις? Πρέπει να παίρνουμε κάποιες αποφάσεις μετά τη φωτιά. Θα βοσκείτε ή δεν θα βοσκείτε? Πώς θα βοσκείτε? Ποιες χρήσεις γης θα επιτρέπονται? Πού πρέπει να τοποθετηθούν αυτά που λέτε για την γιάβρωση κτλ. Αν πρέπει να γίνουν. Σε πολλές περιπτώσεις είναι. Δεν δίνει κάποιο αποτέλεσμα όλα αυτά τα κορμοδέματα που ακούμε που γίνονται. Έχουμε και το παράδειγμα του φοινικοδάσους της Πρέβελης, όπου αναγεννήθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, είδαμε αυτή την αναγέννηση. Βέβαια, μιλάμε για πολύ μικρότερη έκταση. Καμία σχέση με τον Εύρο. Δεν έχουν σχεδόν κανένα θέμα αναγέννηση, αναγεννούνται πολύ γρήγορα. Είναι ανάλογα τα είδη. Άλλα είδη δεν αναγεννούνται εύκολα, όπως είναι τα έλατα. Και άλλα, ειδικά εδώ στην Κρήτη, κάποια τα θερασόκεντρα, ή τα θερμοκυπάρισα, αν καούν, δεν επιστρέφουν εύκολα. Θέλουν πολλά χρόνια. Μπορεί να υπάρξει σε μία πυρκαγιά όπως αυτή που είναι σε εξέλιξη και ελπίζουμε πολύ γρήγορα να τελειώσει. Στη Δαδιά να υπάρξει καταγραφή πόσα είδη πτηνών, πόσα είδη ζώων, πόσα είδη από την χλωρίδα έχουν καεί, έχουν εξαφανιστεί? Οπωσδήποτε θα γίνει, πιστεύω. Είναι υποχρέωση του. Είναι εύκολο κράτους. Αυτό? Δεν είναι. Εύκολο δεν είναι. Τίποτα δεν είναι εύκολο. Θέλει κάποια δουλειά. Θέλει κάποιο προσωπικό να εργαστεί. Αλλά γίνεται. Και είναι υποχρέωση του ελληνικού κράτους να το κάνει. Επειδή έχουμε προστατευόμενα είδη απολύτως προστασίας, έχουμε οικότοπους προτεραιότητας για προστασία. Είναι υποχρέωση λοιπόν του ελληνικού κράτους να το κάνει. Και όχι μόνο στην περίπτωση της Δαδιάς, και σε άλλες περιοχές που κάηκαν ή και που δεν κάηκαν ή που έχουν ρίσκο να καούν τα επόμενα χρόνια. Μάλιστα. Κύριε Δρετάκη, σας ευχαριστώ θερμά για τα φώτα σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.